κανένα. Τα εύκολα περάσανε και τώρα πάμε στα νοκάουτ. Εκεί που μετράει. Η πρώτη σκέψη. Εντάξει, το είπαμε χθες. Στόχος ήταν να πάμε να παίξουμε το παιχνίδι. Πιστεύω ότι όσο προετοιμαστήκαμε σήμερα, να καταφέρουμε να παίξουμε ένα δυνατό παιχνίδι αύριο, ώστε να μπορέσουμε να πάμε στην τελική φάση που είναι τελικώς απέναντι στην επόμενη ώρα. Σε δεν με διαφορετικού σε σχέση με όσου ξέραμε. Τουλάχιστον απέναντι στου καλού συνεργάστηκαν, πίεσαν, έσπρωξαν πράγματα που δεν έκανε κρότα στα προηγούμενα. Εντάξει, είναι μια νέα ομάδα και αυτή με αλλαγέ, με καινούριο προπονητή. Έχουν κίνητρο απέναντί μα γιατί του κερδίσαμε πέρυσι μέσα στο σπίτι του και έτσι όπως του κερδίσαμε. Δεν θέλουν να πάρουν και αυτή τη λογική μια εκδίκηση όπως έχω διαβάσει, αλλά από εκεί και πέρα εμείς πρέπει να κάνουμε το παιχνίδι μας. Το στόχο μας είναι να πάμε στο τελικό και αυτό θα καταφέρουμε να κάνουμε όλοι. Γιάννη, ο Σάλτς, ο οποίος έκανε λόγο για εκδίκηση, είπε ότι εσύ ουσιαστικά πήγες μόνος στο Λαμποράλ στο Final Four μια τρομερή σεζόν και χαρακτήρισε καταλογικό παιχνίδι το Γιάννη τον Αντετοκούνμπο. Αν εσύ έπρεπε να ξεχωρίσει κάποιου από του Κροάτε που αν σταματήσατε θα είχε γίνει μισή δουλειά, ποιοι θα ήταν? Δεν είναι σωστό να μιλάμε τι έκανα εγώ, τι έκανε ο Γιάννη, γιατί εδώ είναι μια τελείω διαφορετική ομάδα. Είμαστε 6 νέοι παίχτε στην ομάδα. Πρέπει να στηρίξουμε την εθνική ομάδα ό,τι και να γίνει στο αποτέλεσμα αύριο και μεθαύριο. Από εκεί και πέρα, εμεί προσπαθούμε να βρούμε όσο μπορούμε ακόμα και σήμερα να βρούμε όσο μπορούμε τη χημεία μα. Μέσα σε 15 μέρε δεν είναι εύκολο. Όπω είπα και πριν, 6 νέοι παίχτε. Η ομάδα έχει εντελώ ανανεωθεί. Από εκεί και πέρα από αυτούς τους ξέρουμε τον Μπογδάνοβιτς, τον Σάριτς, τον Νούκιτς, τον Σίμον. Έχει καλή μονάδα, είναι καλή ομάδα. Παίζουν δυνατά, σκληρά και αυτό θα επιδιώξουν να κάνουν και αύριο. Το θέμα είναι εμείς να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Και υπάρχουν πολλά παιδιά που δεν έχουν παίξει στο κάτω παιχνίδι την εθνική. Τι κουβέντα πρέπει να γίνει με αυτά τα παιδιά, γιατί και εσύ. Κουβέντα γίνεται κάθε μέρα, αλλά δεν είναι εύκολο να το αφομοιώσει μέσα σε λίγες ώρες. Πρέπει να το νιώσουμε στο παιχνίδι ότι είναι κρίσιμο το παιχνίδι και να ας μπουν μέσα και να δώσουν το καλύτερο του αυτό. Κανένας δεν θα τους πει και θα πέσουμε όλοι πάνω τους να τους φάμε, να τους πλακώσουμε ότι οι μάγκες ώρα δεν κερδίσαμε αύριο δηλαδή και τώρα από ό,τι είχαμε και εντάξει. Η ομάδα είναι καινούργια, άλλαξε. Και συν της άλλης κάποιοι παίκτες θα φύγουν και μετά από αυτή τη διοργάνωση και θα έρθουν πάλι καινούργιοι παίκτες. Άρα όπως βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια που ήρθαν οι αποτυχίες, τα τελευταία 5 χρόνια είναι ευκαιρία για τα νέα παιδιά να γαλουγηθούν και να παίξουν σκληρά και να το νιώσουν μέσα στην ομάδα τους. Μου δίνει ευκαιρία τώρα να μιλήσω για αυτά τα παιδιά. Να νιώσουν την ομάδα ότι το να αποτύχουμε αύριο, ας πούμε, ή μεθαύριο, δεν το θέλω. Θέλω να πάω στην Ολυμπιάδα, γι' αυτό είμαι εδώ. Αλλά να τους δώσουμε την ευκαιρία ότι θα υπάρχει και του χρόνου και του παραχρόνου να καταφέρουν αυτοί οι ίδιοι να φτάσουν την ομάδα ψηλά. Κάτι τελευταίο, έχεις αναφέρει ότι μπορεί να είναι τελευταία σου χρονιά. Άρα στο μυαλό σου υπάρχει την πίσω σκέψη ότι έχεις ένα παραπάνω κίνητρο. Στο κίνητρο, μα γι' αυτό είμαι εδώ και γι' αυτό ήμουν και πέρσι και πρόπερσι. Θεωρώ ότι δίνω την καλύτερη μου αυτή τα τελευταία όλα τα χρόνια που είμαι στην ομάδα από το 2005 μέχρι τώρα. Το δίνω γιατί μ' αρέσει, γιατί αγαπάω την ομάδα και γιατί είναι για την χρόνια. Δεν το κάνω για κανέναν άλλο. Ευχαριστώ πολύ.